κίνδυνο μέσο φρενάρει την αισθητική και την κρίση, γεμίσαμε extension και τσίκλα. Γιατί παιδιά είναι τόσο απογοητευμένοι από την ελληνική τηλεόραση, Κωνσταντίνα Μιχαήλ? Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και δουλειά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Γιατί είναι στην Εθνική Ελλάδα του Γιώργου του Καπουτσίδη, έκανε θέατρο στο Ρόκερ. Πάει και πάρα πολύ καλά. Όχι στο Ρόκερ. Πέρσι, στο, δεν θυμάμαι την παράσταση που. Τα κόκκινα φανάρια, του Κωνσταντίνου του Ρίγου. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλειά. Αυτό είναι μια πικρία, ας πούμε. Μπορείς να τη βγάλεις όταν μείνεις λίγο εκτός. Δεν είναι πικρία, παιδιά, είναι η άποψή της. Ναι, αλλά είναι λίγο ισοπεδωτική, δεν συμφωνείς? Δηλαδή το να τσουβαλοποιείς όλους τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες και να μιλάς για extension και τσίχια. Η Κωνσταντίνα είναι στο χώρο από τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και έχει ζήσει και από κοντά τους πρωταγωνιστές των πρώτων ετών και όλη την πορεία από εκεί και μετά. Επίσης έκανε παρέες έτσι λίγο πιο σοφιστικές. Οι σοφιστικές παρέες σου αφήνουν αυτά τα. Δεν διαφωνώ, βρε Δημήτρη, αλλά στη ζωή γενικότερα δεν πρέπει να ομαδοποιείς καταστάσεις. Δηλαδή να λες γέμισε τηλεόραση με extension. Είναι μια ισοπεδωτική άποψη. Ειδικά η Κωνσταντίνα δικαιούται να τα λέει αυτά. Όχι, ο καθένας δικαιούται να λέει ότι θέλει δημοκρατία, έχουμε. Αν τη γνωρίσεις σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπο κτλ., είναι ρε παιδάκι μου ένα σκάφο. Πιο εναλλακτική, δεν είναι τόσο σοβαρή. Είναι καλλιεργημένη κοπέλα, είναι σοβαρή κοπέλα κτλ. Και θα μπορούσε να σχολιάσει, ας πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει, Δημήτρη, δεν σχολιάζουμε για το αν καλός κακός πει τη γνώμη της. Καθένας λέει τη γνώμη του από τη στιγμή που έχει βήμα. Για το αν είναι ή δεν είναι γεμάτη τηλεόραση. Όχι, για το αν δικαίως πιστεύει κάτι τέτοιο, αν είναι σωστή η γνώμη της, αν σε βρίσκει σύμφωνο. Παλιότερα ήταν χειρότερα. Με την ίδια λογική και εσείς σε αυτή τη τηλεόραση. Είναι γεμάτη extension και τσίχλα. Όλοι είμαστε σε αυτή τη τηλεόραση. Άρα θεωρείς ότι η τηλεόραση είναι γεμάτη extension και τσίχλα? Θεωρώ ότι θα μπορούσε η τηλεόραση να έχει περισσότερη ποιότητα. Θα μπορούσε η τηλεόραση, θα μπορούσε η πολιτική ζωή να έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Όλα θα μπορούσαν. Αλλά... Γεια μου, Καρούλα. Να σου πω κάτι. Όλα χρειάζονται, πιστεύω εγώ, στο μέσο το συγκεκριμένο. Και αυτό λέει και η Κωνσταντίνα. Απλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Μόνο το extension και η τσίχλα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι πια. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι κυρίως είναι αυτό. Ναι. Μάλιστα.